Best for Soil. Κομπόστα από γεωσκόλικε. Πρακτικέ πληροφορίε. Γεια σα. Το όνομά μου είναι Alfred Grant. Αυτό το βίντεο περιέχει την εισαγωγή στην παραγωγή και εφαρμογή κομπόστα από γεωσκόλικε. Στο τέλο του βίντεο θα βρείτε περισσότερε πληροφορίε για αυτά τα θέματα. Η κομπόστα είναι ένα προϊόν που προκύπτει από τη μικροβιακή αποσύνθεση οργανική ύλη σε αερόβια συνθήκε. Ανάλογα με τη μέθοδο κομποστοποίηση, του μεγέθου, του ρυθμού λειτουργία και τη προσθήκη υλικών, μια μεγάλη γκάμα από κομπόστε μπορεί να παραχθεί. Η κομπόστα από γεωσκόλικε προκύπτει από την πιο φυσική διαδικασία κομποστοποίηση. Περιλαμβάνει επίγειου γεωσκόλικε όπω το να ειζένει Είναι σημαντικό να μην ξεπερνούμε του 35 βαθμού Κελσίου, διαφορετικά τα σκολίκια θα πεθάνουν. Η κομπόστα για σκολίκων έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία μικροβίων και θεωρείται αποτελεσματική στη μείωση μερικών παθογόνων, αλλά δεν σκοτώνει ούτε καθιστάνει ενεργού του σπόρου ζυζανίων. Γι' αυτό το λόγο, σε παραγωγές μεγάλης κλίμακας, συνιστούμε συνδυασμό των δύο μεθόδων. Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών τη κομπόστα από γεωσκόλικε, αυτή δεν χρησιμοποιείται σαν κομπόστα και διασπείρεται στο έδαφο σε μεγάλε ποσότητε. Εκτό από τη μεγάλη μικροβιακή ποικιλία, έχει μεγαλύτερη πυκνότητα θρεπτικών συστατικών, τα οποία είναι ωφέλιμα στα φυτά. Επιπρόσθετα, περιέχει σημαντικά ποσοστά φυτορμόνων, όπως αυξίνη, γιβεριλίνη και κοιτοκίνη. Η κομπόστα από γεωσκόλικε δεν είναι μόνο υψηλότερη ποιότητα από τη θερμοφιλική, αλλά χρειάζεται σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια να παραχθεί. Ω εκ τούτου, η κομπόστα γεωσκολίκων χρησιμοποιείται σε ζωδιέ υψηλή αξία, όπω νερά, φυτά, αμπέλια, λαχανόκηποι, ακόμα και σε γήπεδα γκολφ. Στην αρδεύσιμη γεωργία, η γρή κομπόστα γεωσκολίκων χρησιμοποιείται σε επικάλυψη σπόρων, Προσπαθεί να αυξήσει την υγεία του εδάφου εφαρμόζοντα μόλι ένα λίτρο ανά εκτάριο. Για τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου συγκεκριμένοι κανόνε για την παραγωγή κομπόστα γεωσκολίκων. Ειδικά όταν παράγεται σε εσωτερικού χώρου, δεν υπάρχει κίνδυνο για να θυμιάσει ή απορροέ. Σε μερικά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η κομπόστα γεωσκολίκων θεωρείται γεωσκολικων θεωρειται λιπασμα και όχι κομπόστα. Σε αντίθεση με τη θερμοφιλική κομποστοποίηση, δεν υπάρχει ελάχιστο όγκος για την παραγωγή κομπόστα από γεωσκόλικε. Σημαντικά μεγέθη, τα οποία χρησιμοποιούνται για παραγωγή, πρέπει απλώ να περάσουν από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το θερμοφιλικό, για τη θανάτωση των σπόρων των ζυζανίων και των παθογόνων οργανισμών για το έδαφο και του ανθρώπου. Αυτό το στάδιο διασπά, ομογενοποιεί και μαλακώνει τι πρώτε και σταθεροποιεί τα υλικά, τα οποία αν αφήνονταν θα σκότωναν του γεωσκόλικε με την αύξηση τη θερμοκρασία. Τα υλικά που θα τροφοδοτήσουμε στου γεωσκόλικε, όπω η κοπριά από φυτοφάγα ζώα, όπω άλογα, γελάδε πρόβατα, είναι καλή πηγή. Εάν μια θερμοφιλική διαδικασία συμβεί πριν την κομπιστοποίηση με γεωσκόλικε, οι οργανικέ πρωτεσίλε μπορεί να είναι πιο ποικίλε. Τα υλικά πρέπει να έχουν αναλογία άνθρακα σε άζωτο 25 προ 1. Οι γεωσκόλικε έχουν στενό φάσμα ιδανικών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη μέγιστη παραγωγικότητά του. Αυτό πρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε συχνά. Η ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου, με την επιβίωσή του να κυμαίνεται στου 0 με 40 βαθμού Κελσίου. Η προτινόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία είναι μεταξύ 60 με 80%. Το οξυγόνο πρέπει να είναι διαθέσιμο παντού και συνεχώ. Ω εκ τούτου, το υλικό στρωμάτωση πρέπει να έχει καλή φυσική δομή. Το pH του υλικού πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 8 και τα επίπεδα αλάτων όχι πολύ ψηλά. Επαγγελματική κομποστοποίηση με γεωσκόλικες μπορεί να γίνει όλο το χρόνο. Εάν το τοπικό κλίμα δεν επιτρέπει την παραγωγή το χειμώνα, αυτή μπορεί να γίνει σε εσωτερικό χώρο. Το ενδιαφέρον για τα εσωτερικά συστήματα συνεχούς ροής αυξάνεται. Έκτο από την ίδια την παραγωγή αυτών των κομπόστων, είναι επίση σημαντικό να ελέγχουμε την ποιότητα αυτού που παράγουμε. Ετοιμάσαμε λοιπόν ένα βίντεο για αυτό το θέμα. Οι κανόνε που σχετίζονται με τη χρήση κομπόστα γεωσκολίκων διαφέρουν στι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση. Γενικά, η κομπόστα γεωσκολίκων θεωρείται κομπόστα ή λίπασμα. Ω εκ τούτου, για κάθε χρήση ισχύουν άλλοι κανόνε και ο κάθε χρήστη πρέπει να του ακολουθεί προσεκτικά. Εκτό από την εφαρμογή ω λίπασμα, λόγω τη πολυτιμότητα του προϊόντο, η κομπόστα γεωσκολίκων συχνά εφαρμόζεται σε μικρέ ποσότητε. Το εκχύλισμά τη χρησιμοποιείται για επικάλυψη σπόρων, για διαφυλική λίπανση ή σαν εμβόλιο για το έδαφο. Η κομπόστα γεωσκολίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπορέα για διόρθωση υποστρωμάτων ή σαν διαγέρτη σε καλλιέργειε αμπελιών και λαχανικών. Η παραγωγή κομπόστα είναι μία διαδικασία που χρειάζεται γνώσει και εμπειρία για την παραγωγή ποιοτικού προϊόντο. Εάν θέλετε περισσότερε πληροφορίε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τη Best for Soil.